Τελείωσε. Ένας... Μπράβο και στο βόλεϊ. Συνεχίζουμε τώρα με φίλικα. Να δούμε. Μπράβο. Μόνο δυστυχώς μπράβο δεν λέμε στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς. Και εμένα με καίει πιο πολύ γιατί με απασχολεί πιο πολύ το ποδόσφαιρο. Άλλη μια χρονιά αποτυχημένη, η οποία μπορεί να σωθεί μόνο με την πρώτη θέση στη διαδικασία των play-off. Άλλη μια χρονιά με όνειρα. Άλλη μια χρονιά δυστυχώς την οποία την τρικλοποδιά για μία ακόμα φορά στην ομάδα τη βάζει ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος με τα λάθη του. Κάνει τα σωστά, παίρνει τις άδειες, μπράβο. Λέει για ένα πλάνο, δεν το τηρεί. Τώρα το αν είναι ρόμπα ή δεν είναι για αυτό που κάνει. Κάτσε να το δούμε, ρε φίλε. Ναι, δεν έχει για μένα κανένα νόημα καταρχήν. Κανένα αφεντικό ΠΑΕ δεν λέει, δεν τηρεί το λόγο του στο 100%. Ρόμπα είναι ο άλλος που δεν τους κάνει το γήπεδο και τους λέει θα σας έκανα γήπεδο. Πάει αυτός. Ρόμπα είναι ο άλλος που μιλάει για μεγάλο Ολυμπιακό και πάλι δεν καταφέρνει τίποτα στην Ευρώπη. Και λέει ότι θα σου φέρει τους παικταράδες και ενώ έχει λεφτά δεν τους φέρνει. Πάει και αυτός. Ρόμπα είναι αυτός του Παναθηναϊκού ο οποίος έχει δικό του κανάλι, λέει και δεν κάνει τίποτα. Ρόμπα είναι αυτός του Ηρακλή ο οποίος δεν έχει λεφτά. Κολοτούμπες. Θα κάνω το κολοτούμπα τεσμα. Ότι θα φέρω την άδεια, μη φοβάστε. Ήρθα εγώ και θα σας σώσω. Μηδέν. Λεφτά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, ο δικός σου, ο άλλος, ο δικός μου είναι γολοτούμπα γιατί λέει στον Κύμπελο εγώ δεν θα κατέβω και δεν θα κατεβάσω την ομάδα, είπε στον Παναθηναϊκό. Αυτό λοιπόν δεν αξίζει να ασχολούμαστε και να μαλώνουμε γι' αυτό και στον Τζόρα Δολίκη στον Αδό, γιατί όλοι κάνουν κολοτούμπες. Έτσι είναι, είναι από ένας πόλεμος. Δεν έκανε κολοτούμπα από όλοι πώς. Έχουμε κάνει κολοτούμπες. Είναι ένας πόλεμος, το ποδόσφαιρο δυστυχώς είναι ένας πόλεμος ανωνύμων εταιριών. Και αν δεν υπάρχει η διπλωματία και το ψέμα και το ένα και το άλλο, δεν υφίσταται. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αγωνιστικό. Είσαι κόλαβος εναντίον του καπιταλισμού, Γιώργο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, μιλάει σαν κομμουνιστή. Πάμε τώρα στο κόλαβο σε αντίθεση. Τώρα μιλάει σαν κομμουνιστή, δεν μιλάει σαν παουξή. Ό,τι θέλει μιλάει. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό. Άσε γιατί άμα μιλήσει τώρα τελευταία ξέρει διπλό, αξάν, τριπλό, ρεφέρ, φλικ φλακ. Τα έχετε μάθει αυτά τώρα. Πάμε στο αγωνιστικό και πάμε στο αγωνιστικό. Αγωνιστικό. Για μένα δεν ξέρω αν ήταν τόσο πρόβλημα το 3-5-2 του προπονητή που λένε ότι έχασε τόσους βαθμούς. Αλλά. Εγώ ξέρω να πω ότι από τότε που ήρθε ο συγκεκριμένος αυτός ο κύριος, ο οποίος προφανώς δεν πρόκειται να μείνει, έχουν σταματήσει να γίνονται διάφορες φασαρίες στα πολιτήρια. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω δηλαδή τι παιχνίδια παίζονται από πίσω. Και καλά, δύο εβδομάδες είναι. Αν έρθει. Καλά, τώρα δύο εβδομάδες. Λοιπόν, αν έρθει κάποιος άλλος κύριος του χρόνου και θέλει να παίξει με 4 στην ευθεία. Και δεν τον θέλει ένα συγκεκριμένο παρεάκι στην ομάδα. Με την ευλογία φυσικά της διοίκησης για να φύγει κι αυτός χωρίς αποζημίωση. Μήπως γίνεται κάτι ή άλλα κόλπα με χρήματα μέσα. Μήπως πάλι δούμε τα ίδια. Δηλαδή, όταν ο Πάουκ είχε το Στέβενς είχε 4. Ήτανε τόσο πιο ποιοτικός από τους 3 που έχει αυτός. Τέριαζαν με τη φιλοσοφία, τέριαζαν με το στήσιμο. Τι θα γίνει, λέτε ότι θέλετε να φέρετε εσείς κύριοι στον πάγο του Φερνάντο Σάντος. Εσείς πιστεύετε με το όνομα που έχει ο Σάντος, γιατί έχει και ένα όνομα. Και στην Ελλάδα είναι και πρωταθλητής Πορτογαλίας. Θα δεχτεί να τρώει τώρα μαγκές από τον Αθανασιάδη, από τον Τζαβέλα, από τον Αλφα, από τον Βίτα. Κάντε τα χέρια από τον Τζάβε. Τι νομίζετε ότι θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, το θέμα είναι να μπει επιτέλους τάξη στα αποδυτήρια. Ας μπει πρώτα αυτή η τάξη και μετά βλέπουμε για τον προπονητή. Yeah. Άρα δηλαδή είναι ανούσια η κουβέντα που γίνεται για το ποιος φταίει. Το ποιος φταίει είναι γνωστό. Το θέμα είναι ο μεγαλομέτωχος, δεν το είδε έτσι και ο λαός του ΠΑΟΚ να το δει, δεν έχει κανένα νόημα. Ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ να το καταλάβει ή αν το έχει καταλάβει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Για τα play-off τώρα. Παίζουμε με ΑΕΚ Παναθηναϊκό και με ή Γιάννενα ή Πανιόνιο θα δούμε. Είμαι αισιόδοξος. Δεν έχουν δείξει. Εγώ έπια καπέ μια μισή ώρα, τον έβαλα και χέρι εκεί πέρα. Άσε τώρα, για μένα μιλάς. Oh!